Όπως είπαμε και στις προηγούμενες επιτροπές και από τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, το νομοσχέδιο είναι ένα αρκετά μεγάλο νομοσχέδιο με αρκετά άρθρα. Στη λογική ότι δεν υπάρχει μια ενιαία δομή ενός νομοσχεδίου. Όμως, και πέρα βεβαίως από τα άρθρα τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία αποτελούν και ομάδες άρθρων που αφορούν συγκεκριμένα με συγκεκριμένη θεματολογία. Όμως, το ίδιο το νομοσχέδιο αποτελεί απόδειξη ενός προσανατολισμού που έχει η κυβέρνηση και παράλληλα και της πολιτικής της για τη δημόσια υγεία. Και αυτή η κατεύθυνση, αυτός ο προσανατολισμός, φαίνεται και μέσα από τα επιμέρους άρθρα ή αν θέλετε από πιο συγκεκριμένα μέσω και της δημιουργίας του ΕΟΔΗ, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, σε αντικατάσταση του ΚΕΛΠΝΟ, αλλά και του Ινστιτούτου Νεοπλασιών, αν θέλετε, αλλά και της προοπτικής δημιουργίας, όπως αποτυπώνεται μέσα, του γραφείου, του σχετικού γραφείου στο Υπουργείο Υγείας που αφορά τον τουρισμό, τον ιατρικό τουρισμό, που δείχνει παράλληλα όχι μόνο τον προσανατολισμό αλλά και την κατεύθυνση, την αναγκαία κατεύθυνση στην περίοδο που διανύουμε, την απέτηση αν θέλετε κατ' επέκταση δημιουργίας τέτοιων προϋποθέσεων με τις αντίστοιχες δομές του κράτους, ούτως ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον ιατρικό τουρισμό, τις επενδύσεις των επιχειρηματιών στο χώρο αυτό, είτε αυτό είναι ιαματικός και πάει λέγοντας τουρισμός. Έτσι λοιπόν και μέσω του, για παράδειγμα, του ΕΟΔΙ, όπως είπα, που πρόκειται για τη δημιουργία αυτού του νομικού προσώπου, που είναι ένας δημόσιος οργανισμός, όμως με τι χαρακτηριστικά. Ενός οργανισμού με ενισχυμένους τους ιδιωτικο-οικονομικούς όρους λειτουργίας του, στο πλαίσιο βεβαίως της γενικότερης πολιτικής στον χώρο της υγείας, με ανάπτυξη επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και εμπορευματοποίηση των περιεχόμενων υπηρεσιών. Και εδώ αποτελεί άλλη μία απόδειξη πως και αυτός ο οργανισμός, αλλά και οι υπόλοιποι που αναφέρονται μέσα στο νομοσχέδιο, Ινστιτούτου Νεοπλασιών κτλ., θα είναι φορέας συγκεκριμένους που αξιοποιείται ακριβώς την κατεύθυνση ενίσχυσης αυτών των χαρακτηριστικών. Όπως προείπα, το ίδιο που συμβαίνει και στις άλλες δημόσιες δομές υγείας στη χώρα μας. Και εξάλλου τα όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο αποτελούν όντως και μία ομολογία για την περιορισμένη κρατική χρηματοδότηση, βεβαίως κάτι που δεν εκπλήσει, αφού εξάλλου η κρατική χρηματοδότηση έχει περιοριστεί στο ελάχιστο στις δημόσιες μονάδες υγείας, οι οποίες για να λειτουργήσουν εξαρτώνται από τις πωλήσεις των εργασιών τους, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε μέσω της απευθείας, είτε απευθείας στους ασθενείς πελάτες, προκειμένου να εξασφαλίσουν έσοδα. Και μάλιστα διατυπώνεται η προτροπή μέσα από το νομοσχέδιο. Διατυπώνεται η προτροπή, υποδεικνύεται και ο στόχος ποιος, η εξέβρεση κονδυλίων μέσω ίδιων πόρων του ΕΟΔΗ, του Ινστιτούτου Νεοπλασιών κτλ. Η εξέβρεση κονδυλίων μέσω ίδιων πόρων, όπως είπα, ώστε να συνεισφέρουν παράλληλα όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες λειτουργίας τους και στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν, αλλά να συμβάλλουν να ανταποδώσουν χρήματα και στον κρατικό προϋπολογισμό. Το ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει. Γι' αυτό προβλέπεται και η δημιουργία ειδικών λογαριασμών σε αυτά τα νομικά πρόσωπα. Και στην ουσία τι κάνει η κυβέρνηση, ισχυροποιεί και μέσα από τη δημιουργία αυτών των νομικών προσώπων, όπως και να τα βαφτίσει, είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε ιδιωτικού δικαίου, ανοίγω παρένθεση, που είναι το Ινστιτούτο, για παράδειγμα, των Νεοπλασιών, το κριτήριο του κόστους όφελος βασιλεύει και στη βάση αυτής της στρατηγικής, τόσο των προηγούμενων βεβαίως κυβερνήσεων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες όπως η υγεία αποτελούν κόστος για το κράτος. Και αυτούς που υπηρετεί το ίδιο το κράτος, επιχειρηματικούς ομίλους, μονοπόλια, το κεφάλαιο εν γέννη. Και τι έχουμε σταδιακή, όχι μόνο τώρα, όχι τα χρόνια αυτής της κυβέρνησης και τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Σταδιακή απόσυρση του κράτους, προκειμένου να εξυπηρετηθεί αυτή η στρατηγική απόσυρση του κράτους από την ευθύνη και για χρηματοδότηση και για λειτουργία και για στελέχωση και για ανάπτυξη με βάση τις ανάγκες
σε υπηρεσίες υγείας του λαού μας. Έτσι λοιπόν, τα όποια κονδύλια εξοικονομούνται να δίνονται πακτολός χρημάτων μέσω φοροαπαλλαγών και εισφοροαπαλλαγών, μέσω αναπτυξιακών νόμων, που στους επιχειρηματικούς ομίλους, στο μεγάλο κεφάλαιο. Τώρα, για το ζήτημα των... θα σταθώ σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό θα κλείσω. Και στην Ολομέλεια θα τοποθετηθούμε και για πιο επιμέρους άρθρα, αν θέλετε, σε μια πιο σύντομη τοποθέτηση. Για τους χώρους υποπτευόμενης χρήσης, καταθέσαμε την άποψή μας και στην προηγούμενη Επιτροπή και το ξαναλέμε ότι πρόκειται για μορφή διαχείρισης της τοξικοεξάρτησης, στα πλαίσια βεβαίως της πολιτικής μείωσης της βλάβης, και η οποία προβάλλεται ως λύση, με βάση το σκεπτικό ότι η τοξικοεξάρτηση δεν είναι αντιμετωπίσιμη. Άρα, τι μένει να γίνει? Η διαχείριση για τον περιορισμό των συνεπειών της. Και ακριβώς από τα σοβαρότερα ζητήματα, αλλά και αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, είναι η υπονόμευση του κινήτρου με κατεύθυνση τη θεραπεία χιλιάδων ανθρώπων. Η απόπειρα όχι μόνο επηρεασμού, αλλά χειραγώγησης και πολύ περισσότερο άλωσης των συνειδήσεων, και παράλληλα η κάμψη των αντιδράσεων απέναντι σε ένα όντως σύνθετο πολυπαραγωγικό πρόβλημα, προκειμένου να γίνει αποδεκτό ως κάποιο φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο, με το οποίο οι χρήστες αλλά και η κοινωνία θα πρέπει όχι μόνο να εξοικειωθούν, αλλά να μάθουν να ζουν. Έτσι, πίσω από τις όποιες επιστημονικοφανείς αναλύσεις, η πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μας, είναι αυτό βέβαιως που βλέπουμε, πως παρά τα τεράστια προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα έχουν να επιδείξουν αξιοζήλευτη αποτελεσματικότητα, με ποσοστά επιτυχίας πάνω από 70%, με πάνω από 100 ανθρώπους να βγαίνουν κάθε χρόνο καθαροί, επιβεβαιώνοντας πως η απεξάρτηση είναι εφικτή, αν υπάρχουν όμως τι? Οι απαιτούμενες σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν δομές, με την απαιτούμενη στελέχωση και χρηματοδότηση. Θεωρούμε πως γίνεται ένα νέο επικίνδυνο βήμα στην κυρίαρχη πολιτική της λεγόμενης διαχείρισης μείωσης της βλάβης, και εδώ έχουμε και την εμπειρία ως χώρα εδώ και 20 χρόνια κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, τα τελευταία 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ, μειώνουν υποτίθεται τη βλάβη, ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Και αντί να απολογηθούν για την αύξηση του προβλήματος, απόρρια ακριβώς αυτής της πολιτικής που εφαρμόζουν, παρουσιάζονται βεβαίως ως ευαίσθητοι, καταδικάζοντας τους ουσιοξαρτημένους να μένουν δέσμοι των ναρκωτικών. Υπονομεύουν τον αγώνα της απεξάρτησης, νομιμοποιούν ουσιαστικά το εμπόριο και τη διακίνηση των ναρκωτικών και εθίζουν το λαό μας σε λογικές να κρύψουμε το πρόβλημα για να μην χαλάει την τουριστική βιτρίνα της πόλης, μιας και τελευταία αναδεικνύονται έντονα τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων για επενδύσεις στο κέντρο και ενδεχομένως και πέρξη του κέντρου της Αθήνας. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί με την νεολαία του στην ψυχαγωγική χρήση της κάναβης, έδωσε το ελεύθερο σε μαγαζιά και αυτόματος πολιτές ανθέων κάναβης, διαφημίζει τις εμπορικές χασισοφυτίες. Έτσι τώρα με το νομοσχέδιο δίνεται συνέχεια στο νόμο 4139 του 2013 της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, παραχωρώντας την νομοθετική εξουσιοδότηση σε ιδιώτες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συμβουλευτικών σταθμών, κέντρων θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αναφέρεται και στο νομοσχέδιο, πέρα των ίδιων αναγνωρισμένων με το άρθρο 51. Νομοθετείται από την κυβέρνηση το πάγιο αίτημα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για συνταγογραφίες υποκατάστατων από ιδιώτες, ανοίγοντας την κερκόπορτα για ανεξέλεγκτες χορηγήσεις βουπρενορφίνης και μεθαδόνες εκτός του ΟΚΑΝΑ. Τώρα, όσο για το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, η κυβέρνηση τι κάνει? Τους φύγει παραπέρα την οικονομική θηλιά, σμπαραλιάζοντας εργασιακές σχέσεις, αφού φέρνει, όπως φαίνεται και στο νομοσχέδιο, τη ρύθμιση για πρόσβληση επικουρικών, για επικουρικό προσωπικού, πλην ιατρών, για εξάμηνα και δωδεκάμηνα, το οποίο προσωπικό θα πληρώνεται από τα ταμεία των δύο αυτών οργανισμών, το ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ, από τα ρημαγμένα ταμεία, θα έλεγα,
των οργανισμών αυτών και θα πρέπει να διαχειρίζονται τη δική τους εργασιακή ανασφάλεια, μαζί με την αύξηση των υποτροπών που προκαλεί στους εξυπηρετούμενους η έλλειψη μόνιμου προσωπικού. Όμως και για τους ανθρώπους που θα καταφέρουν να φτάσουν στην πόρτα των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων και να κερδίσουν τη μάχη της απεξάρτησης, η κυβέρνηση αντί για κοινωνική επανένταξη με μόνιμη και σταθερή δουλειά, τι προτείνει ως διέξοδο? Τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών ένταξης, ΚΙΣΕΝ, όπου τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους. Σε όλα λοιπόν τα ανωτέρω αποτυπώνεται η πλήρης ευθυγράμμιση του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και εν μέρη, γιατί άλλα είπε στην άλλη επιτροπή ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, της Ναζιστικής Χρυσής Αυγής, άλλα λέει σήμερα, αλλά είναι και υπέρ, είναι και κατά. Λοιπόν, όλα λοιπόν τα κόμματα συμφωνούν με αυτήν την απάνθρωπη πολιτική διαχείρισης της τοξικοεξάρτησης. Συρρήκνωση του κρατικού κόστους, μείωση και υποβάθμιση των δωρεάν προγραμμάτων απεξάρτησης, ανατροπής των εργασιακών σχέσεων και πρημοδότησης της ναρκοκουλτούρας. Όλα όσα δηλαδή συνθέτουν ατόφια τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώς, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ο αγώνας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ο αγώνας για πρόληψη, θεραπεία, απεξάρτηση και επανένταξη, να μην περάσει αυτή τη νέα κατρακύλα που καταδικάζει στο βάλτο της εξάρτησης χιλιάδους συνανθρώπους μας.